ψήφους. Τον ρωτάνε για τους Θεσσαλονικείς και την κόντρα Θεσσαλονικαίων και Αθηναίων. Και λέει, πολύ 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 ειλικρινώς κατά τη γνώμη του, ότι δεν μπορώ να μας χαρακτηρίσω Ευρωπαίους στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε κομπλεξικοί με την πρωτεύουσα και χωριάτες σε σχέση με την πόλη μας. Η αποθέωση της Θεσσαλονίκης ήταν να έχει ο κόσμος αρνιά στα μπαλκόνια του. Το τραγικό χαρακτηριστικό αυτής της πόλης είναι η εσωτερική μετανάστευση, που δεν μπόρεσε από το 60 να αφομοιώσει οικογένειες. Προσπάθησαν άνθρωποι τέλος πάντων να αφομοιωθούν και δεν κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να εξισωθούν με την νοοτροπία του σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής. Εγώ εδώ χειροκροτάω από αυτό. Αυτό το λέει ο Φάρας της Θεσσαλονίκης, στους οποίους είναι ο Δήμαρχος. Στην επαρχία, εσωτερικά στην Θεσσαλονίκη και δεν έδεσαν ποτέ με το. Όχι, δεν έδεσαν και αυτοί που πήγαν, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων της Θεσσαλονίκης που, αν δούμε, αυτοί που έρχονται εδώ, οι μουσικοί που υπάρχουν, οι ηθοποιοί που υπάρχουν, όλοι φύγανε από τη Θεσσαλονίκη και ήρθαν εδώ. Και αυτό που έχει και λέει, και είναι υπέροχο. Αυτό και χάνει ψήφου. Δηλαδή, μα πάει μας τσομπάνος να βγάλουμε αρνιά στα μπαλκόνια. Είναι τι, ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία ανάγκη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα υπέροχο μέρος. Η Θεσσαλονίκη έχει οικονομία. Η Θεσσαλονίκη έχει κουλτούρα. Να έχει αυτή την κόμπλα συνέχεια οι Αθηναίοι και οι Αθηναίοι και μας έχετε αυτός οι Αθηναίοι και μας αυτόν οι Αθηναίοι. Θέλει να βγάλει την κόμπλα που έχει οι άνθρωποι αυτή τη πόλη χωρίς λόγο από πάνω του.